Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην περιφέρεια, στο Καβούσι. Έχουν κάνει κατάληψη τα ΟΖΑ στο νεκροταφείο, στο χωριό, μέσα στο χωριό, στην Παναγία, στη Μεσοχωριά έχουν μπει, στη μέση μέσα στο χωριό, το οποίο δεν μπορούμε να πάμε να ανάψουμε ούτε το καντήλι στα παιδιά μας, ούτε τίποτα. Βγάζουμε τα κόπρια, τα πάτσουρα, όλα αυτά από τους τάφους απάνω. Είναι μια ιεροσιλία για αυτό το πράγμα. Εγώ έχω το παιδί μου εκεί. Όλος ο κόσμος ζει στους νεκρούς τους και δεν μπορούμε, μαζεύουμε ψήφους για να βγάλουμε τα ΟΖΑ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχετε βρει το βοσκό, τα έχετε πει να το μαζεύουμε. Πάω εκεί, είναι τα ΟΖΑ. Συγκεκριμένα την Παρασκευή. Είναι τα ΟΖΑ εκεί. Την ώρα που έφταξε, κατουρούσε η κατσίκα πάνω στο παιδί μου και φώναζε, ήταν εκεί και με βλέπε, γελούσε δύο παλικάρια. Από μακριά δεν βλέπω καλά, ήταν δύο παλικάρια. Άμα άρχισα λοιπόν και έβριζα εγώ, γιατί έβριζα, δεν το αρνούμε. Εσφύριζε και τα μάζευε. Δηλαδή είναι εκεί και μας βλέπουν, μας κοροϊδεύουν και τίποτα δεν γίνεται. Μας κατάστρεψε από τα όρη, δεν έχουμε ένα σταφύλι να φάμε. Στα σπίτια μας μέσα είναι τα ΟΖΑ. Πάμε να του μιλήσουμε, μας κοροϊδεύει. Τώρα στον κορταφείο έχω τον άντρα μου και πήγα προξατρώ από το καντήλι και βρήκα προπατσουλίες πάνω στον τάφο. Είναι αυτή η λογική. Ή τα του κάνουμε ακόμα. Δηλαδή έπαιρνε απολόγια. Χριστιανός δεν είναι αυτός. Δεν λυπάται στους νεκρούς. Με τον άντρα μου διώξαμε τον τράγο μέσα από το νεκροταφείο. Έχω τους γονείς μου, τα αδέρφια μου και η κατάσταση δεν πάει άλλο. Σας έχουν κάνει καταστροφή και στην περιουσία. Τα όρη δεν υπάρχει πεζούλα. Έχουμε χάσει την περιουσία μας. Και στο χωριό. Και στο χωριό. Εμείς συγκεκριμένα είχαμε στο Θόλος φυτέψει ντομάτες, πεπόνια και πήγαμε προχθές και τα είχε καταστρέψει όλα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι απόκειτα στη δικαιοσύνη να εφαρμοστεί το Σύνταγμα. Ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Και όχι οι τσομπάνοι είναι πάνω από τον νόμο και ό,τι θέλουν να κάνουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει βουλή, δεν υπάρχει δικαιοσύνη που να στηρίζει αυτούς που παράγουν έργο. Και στηρίζουν τους διάφορους για διάφορους λόγους. Μας έκανε πάρα πολλές ζημιές. Ούτε δέντρα υπολογίζουν, ούτε αμπέλια. Μέχρι που μου κόψαν τα δέντρα, όπως πολύ καλά το έβγαλα στο Τελεκρίτη. Λοιπόν, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα εγκαταλείψουμε τις περιουσίες μας. Τα φυτέψαμε μόνο και μόνο για να αποκτήσουν τα παιδιά μας ένα ελαιόδεντρο, ένα κομμάτι αμπέλι. Σε όλα τα χωριά είναι, και στο Καβούς και στην Καλαμάτα. Μπράβο, λοιπόν, εγώ δεν λέω, μια μειονότητα χτινοτρόφων είναι. Δεν είναι όλοι. Και πρέπει να περιορίσουν, να το πούμε λίγο, τη βόσκηση αυτή την ασίδωτη, την ανεξάρτητη. Να τιμωρούνται. Κάνουν ζημίες, πρέπει να τιμωρούνται. Πάμε, φράσουμε το χωράφι μας, τα μπέλια μας, τα χτήματά μας και πάνε, παίρνουν και τα σύρματα. Και δεν υπάρχει νόμος να το πιάσει, να το βάλει φυλακή. Εγώ παίρνω κατευθείαν από εκεί τηλέφωνο και δεν ήρθε η αστυνομία να με υποστηρίξει. Για ποιος θέλει λοιπόν, το κράτος θέλει. Στο Καβούσι είναι απαγορευμένη ζώνη για βόσκηση. Δεν επιτρέπονται, τον οποίο οι δημάρχοι από εδώ, ο δήμαρχος, ο πρώην και αυτός που είναι τώρα, είχαν ψηφίσει, αφού λοιπόν δεν άξιοι να τον ετηρήσουν τον νόμο, γιατί δεν τον αποσύρουνε. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είμαστε δηλαδή έρμη της τύχης μας. Στη συγκεκριμένη πηγή που πίνουνε, όλη η Καλαμάφκα νερό και η Ιεράπετρα που έρχονται με τις μποτήλες και παίρνουν νερό, πάνε τα ζώα αυτά και πίνουν νερό από τις πηγές που πίνουν οι ανθρώποι. Και κατουράνε, τα έχουν βρει τα νερά ακατάλληλα. Δηλαδή και το νερό που πίνουμε πρέπει να είναι μολυσμένο από τα ζώα τους.